Να πούμε αρχικά, στα παιδιά μας παρακολουθούν σπίτι, μην κάνουν αυτό το stand, είναι πολύ δύσκολο, μην το επιχειρήσετε μόνοι σας σπίτι, είναι 22 εκατοστά, δεν επεξεγέλασε. Τέτοιο stand το Τσάκι Τζαν δεν είχε. Παναγία μου, πώς τα έκανα όταν ήμουν νέος και τώρα το σκέφτομαι μια ώρα για να κατέβω μισό σκαλοπάτι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μακάρι να έμενα νέος για πάντα όπως η Τζούλια Νόβα. Καλά σας λέω, ήρθε η εποχή της λιτότητας. Άμα δείτε τη φούστα της Τζούλιας, θα καταλάβετε γιατί το σφίγγουμε το ζωνάρι. Και όχι μία ζώνη, τρία ούτε ζωνάρια. Τρία ζωνάρια. Άρα, Τζούλια, τι τραβάς εσύ στην εποχή της λιτότητας. Δημήτρη, κοστάρα μου. Κρυστάρα, Άννα Μαρία, κορίτσι μου, καλώς ήρθατε. Είστε καλά. Γεια χαρά. Παιδιά, είναι άλλο ένα ωραίο απόγευμα το οποίο θα το περάσουμε παρέα. Μόνο από αυτή τη φορά για εσάς είναι ακόμη καλύτερα, γιατί είναι η πρώτη φορά που δεν το βλέπετε από την τηλεόραση. Παιχνίδι! Δημήτρη, Άννα Μαρία και Χρήστο, θέλω να πω ότι το Peugeot 108 είναι έτοιμο παράδοτο. Αν δεν θέλετε και άλλο χρώμα, το παίρνετε και σήμερα από εδώ. Κάποια τυπικά έχετε να κάνετε, να βγάλετε 4-5 χιλιάρικα, να πάτε τελικό, να πετύχετε το αυτοκίνητο, να δείτε το γρίφα, να το πάρετε. Απλό! Πολύ. Έχει γίνει! Τι, έτσι το λέμε, έχει γίνει! Δώσεις φορές. Έχουν φύγει πεζό από εδώ, έτσι. Και το εύχομαι και για εσάς. Καλή τύχη και στους τρεις. Καλή επιτυχία. Αρχίζουμε με μία λεξομαχία. Και για 100 ευρώ θα πρέπει να βρείτε μία γιγαντολέξη. Εδώ είμαστε. Έχει πατήσει πιο γρήγορα από όλους ο Δημήτρης. Ζαρντινιέρα. Είναι λάθος. Ναι, γιατί έχει ένα λάμδα κάπου εκεί μέσα. Μόνο η Άννα Μαρία και ο Χρήστος συνεχίζουν. Νομίζω τώρα πια είναι εύκολο. Ζουρλοπαντιέρα. Ζουρλοπαντιέρα. Μπράβο, Άννα Μαρία, μπράβο, Άννα Μαρία, μπράβο, Άννα Μαρία. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Τι μου κάνεις. Καλώς σε βρήκα. Μια χαρά εσύ. Λοιπόν, και το πολύ τολμηρό κούρεμα. Πραγματικά, συγγνώμη, Τζούλια, κοίταξε, δηλαδή, εδώ υπάρχει μια, πραγματικά μια τόλμη. Είσαι εδώ με τη μητέρα σου που έχετε και το ίδιο σχέδιο στα μάτια. Με τη μητέρα μου και κάτι φίλους. Και κάτι φίλους, έτσι. Ναι. Μαμά είναι τρέντι, με κόκκινο μαλλί, έτσι. Ναι, έτσι, ωραίο, έντονο, ναι. Άρα με τα μαλλιά είσαστε οικογενειακός, έχετε μια μούρλα. Τα πειράζουμε. Καλά κάνετε και το πειράζετε. Γι' αυτό είναι τα μαλλιά για να τα πειράζουμε. Καλώ όρισε, κορίτσι. Καλώ σε βρήκα. Χριστάρα μου, ο Χρήστος, παιδιά, είναι εδώ μαζί μας. Χρήστο, ενώ εμείς, όσο έχουμε μαλλιά. Το παλεύουμε. Πορευόμαστε. Να, τώρα αγοράσουμε εδώ και ο Χρήστος. Έχουμε μαλλιά, θα κάνουμε έτσι, θα κάνουμε έτσι. Από εκεί, τώρα που έχουμε. Ό,τι μπορούμε, καλύπτουμε. Έτσι, σε 10 χρόνια δεν ξέρει κανείς. 10. Πού σε βλέπεις γενικότερα σε 10 χρόνια. Με βάση το που είσαι τώρα. Με βάση αυτό που είμαι τώρα, είμαι ναυτικός. Λογικά στη θάλασσα θα είμαι ακόμα. Καπετάνιος όμως, πια. Πιθανόν καπετάνιος. Γιατί είσαι. Πρώτα απ' όλα. Είσαι αξιωματικός. Ναι, αξιωματικός στη γέφυρα. Είναι αξιωματικός γέφυρας, άρα σε 10 χρόνια από τώρα. Θα είναι στη γέφυρα και κάπου ανάμεσα σε Ινδονησία, Τζακάρτα, Ιάβα και κάτι άλλα νησιά. Γυρνώντας όλα αυτά. Ναι, αυτά. Θα κοιτάει στο YouTube και θα λέει: «Ωρε φίλε, πριν 10 χρόνια ήμουν τροχότης τύχης με μαλλιά». Με μαλλιά, έτσι ακριβώς. Την εύχομαι όλα. Καλή επιτυχία βεβαίως. Και Δημήτρης! Πεταρά μου! Ο Δημήτρης, ο οποίος είναι εδώ επίσης με τη μαμά του και αυτοί οι τρεις έχετε έρθει με μαμά και φίλους σήμερα. Η μαμά μαζί. Η μαμά μαζί, πάντα στήριγμα. Με τι καταπιάνεις εσύ? Σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, είμαι στο... Ναυτιλιακά? Ναυτιλιακά. Έχεις πετύχει τον Χρήστο πουθενά? Όχι, δεν τον έχω πετύχει πουθενά. Αλλά ελπίζω σε 10 χρόνια να διευθύνω την εταιρεία του. Ωοο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 οoo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 
Άννα Μαρία, όμως εσύ κόριτσι μου, έχεις δουλειά αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχεις δουλειά, είναι αφιλιακά κι εσύ. Όχι, δυστυχώς. Είμαι ρεσεψιονίστ όμως. Ρεσεψιονίστ. Oh, yes. Και όταν κατεβαίνουν τα βαπόρια, τα μπαρκάρουν μετά, συγγνώμη. Κατεβαίνουν τα ναυτάλια, τα ζουμπουρλούδικα, πού θα πάρει. Δεν είμαι κοντά στο λιμάνι. Να πας σε 10 χρόνια. Ωραία. Λοιπόν,
Τα λύσαμε τα προβλήματά μας πρώτος γύρος. Άννα Μαρία, θα παίξεις πρώτη, αγαπητή ρεσεψιονίστρια. Έχω το καμπανάκι, τίνγκ τίνγκ, να το πατάω τώρα εδώ, για να σου δίνω κατηγορίες. Ωραία. Και θα ψάχνετε για τίτλο βιβλίου. Εδώ είναι ένας τίτλος από κάποιο βιβλίο. Άννα Μαρία, καλή επιτυχία, ξεκινάς πρώτη. Ευχαριστώ. Έχεις τη δυνατότητα με το καλημέρα να πάρεις ένα κινητό τηλέφωνο MLS. Παίζουμε ένα σύμφωνο. Το σίγμα. MLS MX 4G για σένα. Το MLS με την καινοτομία Safe, αυτή που ανοίγει μόνο με το δικό σου δακτυλικό αποτύπωμα, ούτε καν με τις μαμά σου με το βουργουνδί μαλλί. Ωραία. Έλα, να μην βλέπετε μυστικά μου. Έτσι, ξαναγύρισε. Έχεις μυστικά, Άννα Μαρία, γύρισε, παιδί μου. Έχεις μυστικά από τη μαμά. Όλοι έχουν, έτσι. Λίγο πολύ. Όταν ήρθες στο χορτήγης ήταν μυστικό ή το είχε πει σε όλους ότι θα δηλώσει συμμετοχή. Το έχω πει. 10 ευρώ. Το TAF. Και καλά που είχε και ένα μόνο, έτσι, ναι. Να μην πάει τσάπα το δεκάρικο. Άννα Μαρία μου, γυρίζεις. Για άλλα 20 θα συνεχίσεις με ποιο γράμμα. Το κάπα. Χρήστο, θα παίξεις πρώτη φορά σήμερα. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Τόνι. 60 ευρώ. Μπράβο, Χρήστο. Συνεχίζεις. Έγινε, καπετάνιε. Το Λάμδα. Λιμάνι. Κάθε λιμάνι και καημός. Εδώ έχουμε λοιπόν άλλο ένα 20. Ξαναγύρισε, σε παρακαλώ. Εμένα, Χρήστο, μου επιτρέπεις να σε λέω από τώρα καπετάνιο, γιατί όταν θα το βλέπεις το επεισόδιο στα 10 χρόνια από τώρα, να σου έχω κάνει ήδη την προαγωγή. Τιμητικά από τώρα. Ναι, ναι, τιμητικά από τώρα. Μπαλαντέρ, πολύ ωραία. Το φέρνω στη γέφυρα, αν μου πεις ένα σύμφωνο. Το πι. Θέλουμε μόνο ένα. Και έχουμε. Αρκετά. 4. Μπράβο. Πολύ ωραία. Και αγοράζεις φωνήεντα και έχεις μπαλαντέρ και όλα σου πάνε καλά και έχεις συνολικά ένα ποσό. 240 ευρώ. Εάν φέρεις μεγάλο ποσό, μπορείς να το εξαργυρώσεις ξανά και ξανά χάρη στον μπαλαντέρ. Αρκεί να μην το χάσει πρώτο. Αλλά δυστυχώς θα το χάσει μόλις το κέρδισες. Κιόλας. Χρήστο, δώσε μου σε παρακαλώ τον μπαλαντέρ, γιατί μαζί με τα 240 έφυγε και το μπαλαντέρ. Κάνε καμιά δουλειά, ρε Δημήτρη, βλέπεις μας πέφτουν κάτω τα πράγματα, ρε Δημήτρη. Για, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάει και το μπαλαντέρ. Δημήτρη, έχασε ο Χρήστος, σου δίνει τη δυνατότητα να λύσει το γρίφο να τον έχει βρει για να εισπράξει ένα 50, αλλά να μην εισπράξει 329 η Άννα Μαρία. Εάν δεν τον έχω βρει ακόμα. Καλό για σένα είναι αυτό. Θα μαζέψει και χρήματα. Όταν λέω θα μαζέψει χρήματα, δεν λέω ελεημοσύνη, 10 ευρώ. Το μη. Όχι. Άννα Μαρία, έχει 329, αν το λύσει, τα πήρες. Δεν το έχω βρει. Δεν το έχεις βρει και εσύ. Ο Χρήστος χρεοκόπησε, ο Δημήτρης έχασε τη σειρά του. Εσύ είσαι η μόνη με χρήματα. Ωραία. Ή τουλάχιστον είχες χρήματα. Όχι πια. Δεν πεθαίνει. Θα το διορθώσουμε. Εσύ ήσουν η μόνη με χρήματα. Χριστάρα, παίξε. Μηδέν όλοι, παιδιά. Χάσαν όλοι, χρεοκόπησαν όλοι, το ευχαριστήθηκαν. Τέλος, πάμε τώρα να τα βγάλουμε. Πολλά μαζί, πολλά μαζί. Έτσι, μπράβο, Χρήστο. Ναι. Γράμμα, τώρα. Το ρο. Ναι. Μπράβο. Υπήρχε ένα φιλοσοφικό ερώτημα, το οποίο μελοποιήθηκε αργότερα, στο πέρασμα των χρόνων, το οποίο έλεγε, θέλεις ή δεν θέλεις. Θα μου πεις απόψε. Θέλω. Θέλει να το σηκώσει, παιδιά, γιατί χρεοκόπησε μία φορά, σου λέει δεν μπορεί, φίλε. Δύο στα δύο. Τόσο τυχερός. Τόσο. Εάν είναι τόσο τυχερός, τότε φίλε πιάσε λιμάνι. Τζούλια, δες τι έχει από κάτω για πες μας αμέσως. 500, ναι!
καλά το μάντεψες, δεν υπήρχε δεύτερη χροκοπία. Φωνήεντα. Δεν μπορείς να αγοράσεις φωνήεντα, γιατί αυτό το 500 ευρώ που μόλις πήρες είναι επιταγή. Εκτός αν πιάσεις Σανγκάι που τα σπάνε αυτά εκεί τα 500 ευρώ, εγώ δεν σπάω επιταγή, φίλε. Για να δούμε. Για πες μας. Το γάμα. Δεν μπορείς να αγοράσεις, το πιστεύεις. Και πάλι έχεις λιγότερα από 100 ευρώ, 90 ναι, στην τσέπη αλλά... και 500 επιταγή. Το λύνεις, θα πήρες. Δεν το λύνεις, γύρισε. Θα το λύσω. Έρχομαι. Χρήστο, λύνοντάς το, περνάς πρώτος. Θέλω σωστή απάντηση στον τίτλο του βιβλίου που ψάχνω. Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Το οποίο βεβαίως ως βιβλίο μελοποιήθηκε αργότερα από τους Peaks Lux και ίσως οι περισσότεροι το γνωρίζουν, αλλά είναι ένα υπέροχο βιβλίο που σου έδωσε 590 ευρώ. Χρήστο, πρώτος. Λεξομαχία νούμερο 2, 200 ευρώ τώρα. Θέλω ετοιμότητα και από τους τρεις. Και θα πρέπει να βρείτε μία φράση στα λαϊκά. Και να την πείτε και λαϊκά, παρακαλώ. Αν θέλετε να εισπράξετε το λιαγκοσάρι. Φύγαμε. Πάτσαν και οι τρεις μαζί, λίγο πιο γρήγορος ήταν ο Δημήτρης. Γίναμε κουλουβάχατα. Γίναμε κουλουβάχατα. Και επειδή το έχω περάσει με αυτή ακριβώς τη λέξη και καταλαβαίνω εσένα αγαπητέ γονιέ που μας παρακολουθείς τώρα, έχει έρθει δίπλα το τρίχωνο παιδί σου, λέει μπαμπά, τι είναι κουλουβάχατα. Εγώ χρειάστηκα τουλάχιστον 10 λεπτά για να το εξηγήσω στο παιδί μου με ένα δικό μου τρόπο. Πάρτε και εσύ άλλα τόσα. Είναι η πιο ωραία φάση της ημέρας, είναι αυτή που για όσους τώρα μας παρακολουθούν έτσι και δεν μας βλέπουν σε επανάληψη, είναι η ωραία φάση της ημέρας που έχουν τελειώσει όλες τις δουλειές και έχουμε αράξει καναπέ, πήρουμε καμιά καφεδιά απογευματινή, λέμε κανένα μασάλι να περνάει η ώρα, κάνει ένα χωρατό και βλέπουμε τροχό της τύχης. Αυτά δεν ισχύουν για σας. Εσείς Δημήτρη, Άννα Μαρία, Χρήστο, έχετε ένα καθήκον να φύγετε από εδώ με πεζό 108. Έτσι βέβαια, ελάτε εδώ. Εδώ σας το έχω έτοιμο. Ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο το οποίο. Δεν χρειάζεται να μετράτε μέρες, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, μπαίνω δαχτύλιο, δεν μπαίνω. Όχι, είναι το Peugeot 108 που κάθε μέρα κυκλοφορεί ελεύθερα στο δαχτύλιο για όσους μένουν Αθήνα. Είναι το ιδανικό αυτοκίνητο, παρακαλώ. Και σήμερα το διεκδικούν ο Δημήτρης και η Άννα Μαρία και ο Χρήστος, ο οποίος μάλιστα παίζει πρώτος στο δεύτερο γύρο. Και θα έχουμε bonus με 200 ευρώ. Που να βρεις 200 ευρώ στις μέρες μας, Χρήστο. Στον τροχό τη τύχη θα βρίσκει μπόνους μόνο επειδή θα το λύσει. Πολύ ωραία. Χρήστο μου, η κατηγορία μας, σε επειδή σε βλέπω λίγο βιαστικό. Ναι. Κάνε μια απομονή, να δώσουμε μια κατηγορία. Θαλασσοδαρμένε. Θα πρέπει να βρείτε 2 σε 1. Δηλαδή θα έχουμε μια λέξη πάνω-πάνω, η οποία θα έχει 2 διαφορετικές ερμηνείες που θα είναι από κάτω της. Λοιπόν, μια λέξη επάνω. Τζουλιά, δεν εννοεί προφανώ αυτή που έχει 3 γράμματα. Αυτή είναι. Μόνο αυτή. Τόσο δά, μικρή λέξη. Τόσο δά και είχε τόσο μεγάλες ερμηνείες. Τι λέει ρε παιδί μου. Λοιπόν, θαλασσόλυγε το 5 επίνο με τον 7 ωκεανών. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρυσταρά, είσαι στο εμπορικό ναυτικό, να υποθέσω, έτσι. Στο εμπορικό ναυτικό, ναι. Δεύτερη ευκαιρία σημαίνει 40 ευρώ και ξαναπέει αν χάσει τη σειρά σου ή τσάμπα φωνή να θες από τώρα. Θα πω το σίγμα. Σιγκαπούρη, έχει πάει. Όχι. Να πα. Δεύτερη ευκαιρία για πάρτι σου, τη φέρνω μέχρι εσύ να ξαναγυρίσεις. Πολύ ωραία.
Ποιο είναι το πιο μακρινό ταξίδι, ανθιπονάβαρχε, σ' ανεβάζω σιγά σιγά. Το πιο μακρινό ταξίδι, Σαλαμίκονο. Δεν έχω πάει μακρινά ταξίδια ακόμα, μέχρι Τουρκία έχω πάει. Φίλε, έχω πάει πιο μακριά εγώ. Το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Με 200 ευρώ θα πας και εσύ πολύ μακριά. Θα πω το τάφ για 200 ευρώ. 400. Μπράβο. Τάφ, όπως λέμε, Τουρκία που έχεις έτσι, πάει. Ακριβώς. Σε έχουν φάει ωκεανοί, ρε Χρήστο. Ακριβώς. Wow. Ξεκίνησα από ακτοπλοεία, τώρα μεταπίδησα στην Κρασάδικα, τα οποία... Οπότε καλά που ήρθες τώρα, γιατί του χρόνου μπορεί να σε έχουμε μακριά. Του χρόνου δεν θα με βρίσκεται. Λοιπόν, θα σε δούμε τώρα ξανά, 6-4-40. Και γυρίζω. Και μπορείς να χάσεις άνετα τη σειρά σου όποτε θέλεις, γιατί έχεις μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν στο πάει για να το κάνεις. Αρκεί να μην χροκοπήσεις. Θα πω το πι. Πι. Ωραία. Ένα πι θα γυρίσεις πάλι. Έχεις 4,60. Θα γυρίσουμε. 2-1. Οι τρεις λέξεις επάνω πάνω, τα τρία γράμματα επάνω πάνω σχηματίζουν μια λέξη που έχει δύο διαφορετικές ερμηνείες. Και εσύ θα συνεχίσει με 10 ευρώ. Και ποιο γράμμα? Το λάμδα. Μπράβο που είχε ένα. Πολύ ωραία. Αν είχε 5 θα μας πλήγωνε. Χρήστο, 4,70. Θα πάρω ένα φωνή ένα. Το Α. Αμερική. Δεν έχω πάει ακόμα. Και ο Κολόμος που πήγε, νόμιζε ότι πήγε στην Ινδία. Έτσι, ακριβώς. Γυρίζεις. Το γνωρίζεις, Τζούλια μου, έτσι, ότι ο Κολόμος ποτέ δεν έμαθε ότι ανακάλυψε την Αμερική ο Κακομοίρης. Κακομοίρης, τέλος πάντων. Δεν το ήξερα, αλλά δεν ήταν χρήσιμη πληροφορία. Λοιπόν, 20 ευρώ. Το Κάπα. Κολόμβος. Μαζί με το αυγό του. Όπα, δεν έχει. Δεν έχει. Ευτυχώς έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Μου δίνεις δεύτερη ευκαιρία. Γεια σας. Ο Αμέρικος, ο Βεσπούκη, το έχει βρει την Αμερική. Εσύ πρέπει να βρεις το γρίφο. Για προχώρα. Τζούλια, μην τον λυπάσαι τον Κολόμβο που δεν βρήκε την Αμερική. Μάλλον που δεν κατάφερε να ζήσει. Να το συνειδητοποιήσει. Γιατί το συνειδητοποίησαν οι Ινδιάνοι που συνάντησε ο Κολόμβος ότι τους βρήκε. Γι' αυτό μην τον λυπάσαι τον Κολόμβο. Έχουμε και λέμε. Εδώ υπάρχει μία δωρεπιταγή. Με πολύ μεγάλο ποσό. 300 ολόκληρα ευρώ. Θα πω το μη. Όπως λέμε, μπαούλο. Εάν έχει μη, παίρνεις μπαούλο, Τινιακός. Δικό σου, αγόρι μου. 300 ευρώ τώρα επιταγή, ελληνική εταιρεία επίπλων Τινιακός. Φοβερά έπιπλα, έτοιμο παράδοτα, τα οποία μπορεί να διαλέξεις στο site tinyakos.gr ή να βάλεις την κοπέλα σου να διαλέξει. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται η δουλειά. Είναι εδώ η κοπέλα σου. Παντοφλάτος. Ναι. Έχει διαλέξει παντοφλάτος. Συνάδελφε! 6,80. Χρήστο, 6,80. Είναι λεφτά. Θα πάρω το γιώτα. Καλή αγορά. Τρία γιώτα υπάρχουν στην κατηγορία 2-1. Η λέξη επάνω έχει μόνο ένα γράμμα, το τελευταίο, το α. Οι φράσεις σιγά-σιγά σχηματίζονται. Καπετάνιε. Έλα, σταμάτα. Μπράβο. Είσαι ελεύθερος για απόπλευση, πάμε. Κανονικά, τον νι. 450 ευρώ, παρακαλώ. Πάνω από χιλιάρικο, Χριστάρα. Θα πάρω πάλι φωνή, εν. Λογικό ακούγεται. Και θα πάρω το έψιλον. Ένα μόνο. Είναι ένα, αλλά είναι το δεύτερο γράμμα σε μια... Τουλάχιστον την υπήρχε. Λέξη η οποία έχει τρία γράμματα. Σαφώς δείχνει πάρα πολλά. Τώρα. Θα πάρω το όμικρο. Και αυτό τρεις φορές. Υπάρχουν λέξεις οι οποίες έχεις βρει ήδη. Α, δύο τις έχω βρει. Ωραία, Χρήστο, με 8,30 μπορείς να κάνεις παιχνίδι. Γυρίζεις. Ναι. Τέλειο θα είναι εάν μου πεις ένα σωστό σύμφωνο. Το ρο. Βέβαια. Εδώ σηκώνεις το επιδείο και μου το δίνεις, καπετάνια, γιατί εάν μου λύσεις το γρίφο στη συνέχεια του παιχνιδιού μας, αυτόν τον γρίφο, εγώ θα σου διπλασιάσω όλα τα χρήματα που θα έχεις εκείνη τη στιγμή μπροστά σου. Αυτή τη στιγμή μπροστά σου όμως... 910 ευρώ έχεις.
Και το bonus, Τζούλια, είναι σε αυτό το γύρο, έτσι. Είναι, είναι, μπράβο. Άρα μιλάμε για, 1110, τα οποία θα γίνουν δύο, όπως ζαλίστηκα, 220 θα γίνουν. Λοιπόν, αγόρασε, γύρισε, λύσε. Θα αγοράσω. Το ΙΤΑ. Σοφή επιλογή, γιατί τώρα αποκάλυψες τη λέξη που έχει δύο διαφορετικές ερμηνείες. Η λέξη είναι ΙΡΑ. Βρήκες το γρίφο? Μου λείπει μια λέξη. Λυπάμαι γι' αυτό, πρέπει να συνεχίσεις αγοράζοντας ή γυρίζοντας. Θα γυρίσω. Γύρισε. Ποια λέξη σου λείπει, Χριστό μου? Μου λείπει η τέταρτη. Μάλιστα. Η τρίτη σειρά, λοιπόν, σε δυσκολεύει. Μπράβο. Ας δούμε. Το σύμφωνο. Το θήτα. Θηρίο, ωραία. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις ακριβώς τα ίδια που μπορούσες να κάνεις και πριν. Το, θα πάρω φωνή. Ναι. Το ύψιλον. Ύψιλον. Δεν το λες στην τύχη, γιατί μου το πες με μια βεβαιότητα φοβερή. Ναι. Και καλά κάνεις, γιατί αποκαλύπτει όλη την τρίτη λέξη που ούτως ή άλλως ήξερες, διότι μιλάμε για Ήρα, η οποία είναι θεά του Ολύμπου, και αυτό πλέον το έχεις ξεσκεπάσει. Α. Και τώρα θα πρέπει να μου πεις... Την Έλισσα. Σε ακούω αν είσαι σίγουρος. Πάμε. Καλά, σίγουρος. Νομίζω. Ωραία. Ας πάμε λοιπόν να τα διαβάσουμε, να πάρουμε φόρα. Η λέξη μας είναι... Ήρα. Ήρα και βεβαίως η μία ερμηνεία είναι... Θεά Ολύμπου και ζυζάνιο των σιτηρών. Λες ότι η λέξη Ήρα είναι και ζυζάνιο των σιτηρών. Αν το έχεις βρει αυτό, το bonus των 200 ευρώ έρχεται σε σένα μόνο και μόνο που είσαι ο μόνος ναυτικός που θα ξέρει κάτι από την αγροτιά. Μπράβο, ναι! Λοιπόν. Και πες το πόσο έβγαλε, να τρελαθεί. Εντάξει. Δεν πήρε τίποτα. Πήρε 9,40. Ένα ποσό καλό και πραγματικά είναι αξιόλογο. Είχε κάποια λεφτά στην άκρη. Επειδή όλα μαζί, κυρίες και κύριοι, 2.470 ευρώ σε αυτό το γύρο ο Χρήστος έφτασε. Καπετάνιε, μπράβο. Έρχονται όμως φουρτούνες στο υπογράφο, γιατί τα έχω δει τα έργα. Χρεοκοπία Plus. Έρχονται. Α, το έχεις μελετήσει, βλέπω. Πολύ. Και η Χρεοκοπία Plus θα υπάρχει στον επόμενο γύρο. Και στο γύρο με τις χρεοκοπίες, Δημήτρη, επειδή θα παίξεις πρώτος, εσύ έχοντας 2 εκατοστάρικα, βλέπεις τη χρεοκοπία απλά σε κάνεις... Δεν με νοιάζει καθόλου. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει ο φόρος σε αυτό το γύρο, ο οποίος είναι προσωρινός μεν, αλλά όποιος λύσει το γρίφο και έχει φέρει και το φόρο, μπορεί να πάρει τα μισά χρήματα από όποιον αντίπαλό του επιθυμεί, που ξεκινά από χρήση και τελειώνει σε τόσο. Ναι. Δύσκολος. Βαρδιλίκια. Δημήτρη, κατηγορία και ξεκινάμε. Θα έχουμε μία φράση πάνω-πάνω και πώς λέμε αυτή τη φράση με μία λέξη από κάτω. Μία φράση πάνω-πάνω και η τελευταία λέξη, η πιο μεγάλη, είναι η μία λέξη με την οποία λέμε όλη την από πάνω φράση. Δημήτρη μου, ξεκινάς το μάζεμα 2.500. Άντε, 2.300 να τα αφήσω. Ξεκίνησες ιδανικά, σε ακούω. Μπράβο. Καλό ξεκίνημα. Το σίγμα. Με 5 σίγμα έχει βγάλει κανένα χιλιάρικο. Με 1 σίγμα έχει βγάλει 800 ευρώ λιγότερο. Για αρχή είναι εξαιρετικό. Για άλλα 20. Το ΤΑΦ. Έλα ρε, πες το πριν το ΤΑΦ να βγάλεις 600 ευρώ. Ναι, πρέπει να το πεις ανάποδα. Πάμε Δημήτρη Μαλημία. Μπορείς και χειρότερα. Πραγματικά. Το πει. Μην με κοιτάς, γύρισε. Όπως ναι, είσαι, ναι. Μην με κοιτάς καθόλου. Σου λείπουνε μόνο 1.100 ευρώ και πέρασε, 2.100 ευρώ και πέρασες πρώτος. Τι είναι 2.100, τίποτα. Να, μάνι, μάνι, τώρα θα σου λείπουνε 2.090. Αμάρα, Δημήτρη. Το μη. Belfast. Ωραία. Λοιπόν, να κάνω μια συμφωνία, Δημήτρη. Κοιτάξτε με λίγο. Ωραία. Το νόημα δεν είναι να τα πετυχαίνεις. Το νόημα είναι να μαζεύεις ποσά συνταρακτικά όπως έκανε πριν ο Χρήστος.
Κάνε ό,τι κάνεις μέχρι τώρα με μία διαφορά. Φέρε τη σούπερ φέτα. Φύγαμε. Πάμε, παιδιά, για τον Δημήτρη μας. Έχει μεγάλο αγώνα. Μεγάλη ανηφόρα. Πάμε. Ναι. Όχι. Για πες μας εσύ. Το κάπα. Ακόμη χειρότερα. Είναι ευκαιρία της Αναμαρίας να... Να πάρω το πάνω μου. Να γίνεις εφοριακός. Ντύσου. Είσαι ένα εφοριακός. Ναι. Τον ηρεμόσουν αυτό να είσαι εφοριακός μια μέρα. Πάντα. Πάντα. Μαρία, είναι ευκαιρία σου. Δεν μπορεί να το κάνεις. Έλα. Δεν Μπράβο. Είναι άσχημο, αλλά θέλω ένα πολλαπλό γράμμα. Το νι. Ναι. 200 ευρώ. Δεν χάνουμε χρόνο, Άννα Μαρία. Με 2.300 ευρώ περνάς πρώτη, αρκεί να μην χρεοκοπήσεις. Μη. Νομίζω είναι η δεύτερη χρεοκοπία που φέρνεις. Ναι. Φοράς και μαύρα. Έχετε και, έχετε και τα ίδια μάτια, θα σε τάρετε. Δεν έχεις το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Από πτερόσαυρο ήταν το κοκαλάκι. Έλα, εγώ. Πες μου, θα φέρεις εσύ το φόρο. Μας τρέλαινες κιόλας. Πάρα λίγο. Το ρο. Τρία ρο σου δίνουν συνολικά 30 ευρώ, Χρήστο μου. Και για 20 ευρώ, «Ει, καπετάνιε, θέλεις ένα γράμμα ακόμα». Το γάμα. Όπα, έχει άλλη μια ευκαιρία ο Δημήτρης να πλησιάσει και να σώσει ό,τι σώζεται. Πάμε, Δημήτρη μου. Ο γύρος αυτός είναι καλή ευκαιρία όσο υπάρχει το... που μόλις προσπέρασες και δυστυχώς... Να μην χρεοκοπήσεις. Βλέπω και να χρεοκοπήσεις. Και εσύ. Ξανά, άλλη μια φορά, στο σημαντικότερο γύρο. Και επειδή ο Δημήτρης, εντάξει, είναι ένα αγόρι στη Βάρο, θα πάρεις τη γάτα την καλή. Μεγάλο γάτι εγώ. Άννα Μαρία, θέλω σε παρακαλώ να σηκώσεις ψηλά την Κατεμή με τα δύο χέρια και με την Κατεμή να γυρίσεις. Το ένα... Έτσι. Ναι, κανονικά, πάμε, βοηθάει και σε αυτό. Έλα, έλα, γορίτσι μου. Τώρα θα δεις τι θα γίνει. Τώρα θα δεις. Έλα. Είδες. Μήνε. Είδες. Μπράβο. Το Δέλτα. Χρήστα μου, τυχερός είσαι. Πάμε, σε παρακαλώ. Καλούς. Το Θήτα. Όχι. Δημήτρη, ένας φόρος παραμονεύει κάπου και περιμένει εσένα να τον εισπράξεις. Αλλά δεν θα τον εισπράξεις. Θα εισπράξεις τουλάχιστον 150 ευρώ για κάθε σωστό σύμφωνο. Το Χ. Ναι, 4 εκατοστά... Όχι, συγγνώμη, 3 εκατοστάρικα. Ανέβηκα εγώ. Έβαλα για τους τσέπους μου. 300 ευρώ ήταν ό,τι πρέπει, γιατί δεν έχει άλλα σύμφωνα. Έχουν τελειώσει. Ή θα μου το λύσεις σε 5 ή θα αγοράσεις ένα φωνήεν. Θα αγοράσω το Α. Εάν δεν μου το λύσεις όταν αποκαλυφθεί και το τελευταίο α, θα μου δώσεις άλλα 100 ευρώ για να πάρεις το επόμενο φωνή υπολογίζω. Θα πάρω το ε. Μπορείς να το λύσεις σε 5 δεύτερα ή να μου δώσεις και το τελευταίο σου κατοστάρικο. Θα πάρω το ήτα. Υπάρχει ένα. Οπότε κάπου εδώ τελειώνουν και τα χρήματά σου, οπότε σου δίνω 5 δευτερόλεπτα για να κάνεις μία απόπειρα να λύσεις αυτό το γρίφο. Πάμε, σε παρακαλώ. Χορεύω τον χορό του Ισαΐα, παντρεύομαι. Χορεύω τον χορό του Ισαΐα, παντρεύομαι. Εάν είναι σωστό, θα είναι η πιο μάταιη νίκη που έχει γίνει ποτέ. Το έλυσε ο Χριστιανός, αλλά... Ξόδεψε όλα του τα χρήματα για να βοηθήσει τον εαυτό του να φτάσει στη λύση
Και έτσι φεύγεις με ένα τιμητικό πενιντάρικο από εδώ, οπότε η διαφορά παραμένει αστρονομική ανάμεσα σε εσένα και τον πρωτοπόρο Χρήστο. Έχουμε και λέμε, λεξομαχία νούμερο 3 δίνει συνολικά 3 εκατοστάρικα, αλλά και ένα φοβερό αβαντάζ. Αυτό του να επιλέξετε εσείς κατηγορία και να παίξετε και πρώτοι τον επόμενο γύρο. Και εδώ θα ψάχνετε για ένα επάγγελμα. Χρήστο. Καθηγητής θεολογίας. Μην αφήσει κανένας άλλος να κερδίσει τίποτα. Εκεί, με το ζόρι, να φτάσει κοντά στα 3.000. 2.770 ήδη ο Χρήστος, επόμενος γύρος. Θα διαλέξεις εσύ κατηγορία, Χρήστο μου. Οι κατηγορίες βεβαίως είναι φουρτούνες, ακροθαλασσιά και ωκεανοί. Ωκεανοί. Ωκεανοί, λες. Τους έχω γυρίσει και όλες. Αν τους έχεις γυρίσει, θα το βάζαμε, αλλά επειδή δεν τους έχεις γυρίσει, θα παίξουμε τις τρεις κατηγορίες που είναι. Πού βρισκόμαστε, ιστορία ή μυθολογία ή αρχικά. Ιστορία ή μυθολογία. Παρακαλώ, ιστορία ή μυθολογία στον πίνακα. Ορίστε, Χρήστο μου, η σειρά σου. Πολύ ωραία. Είναι πάλι σε μεγάλο ποσό ο Χρήστος. Το σίγμα. Δεν υπάρχει. Ωραία. Δημήτρη μου, φυσικά υπάρχει κι άλλος γύρος, αλλά ό,τι μαζέψεις από εδώ, στο σακούλι σου καλό θα είναι. Να που σας έδωσε μια φορά την ευκαιρία και ο καπετάνιος. Ο Δημήτρης, ο οποίος σύντομα θα είναι πλειοκτήτης και θα το δείξει του Χρήστου. Το ταφ. Άννα Μαρία μου, η οποία δεν χάνει ποτέ το χαμογελό της, ποτέ. Το κορίτσι είναι γελαστό πάντα. Και μπράβο σου, Άννα Μαρία. Ευχαριστώ. 40 ευρώ σε ακούω. Το κάπα. Όπως λέμε, κοραλία. Πολύ ωραία, ξαναγυρίζεις. Τα 200 ευρώ μπόνους στο κίτρινο γράμμα είναι κάτι που αξίζει να πάρετε τώρα. Είναι ένα από τα καλά που μπορείτε να μαζέψετε σε αυτό το γύρο. Αρκεί να μην χρεοκοπήσεις, μην... Πάλι. Έλα τώρα, Γιώργο. Δεν με θέλει. Τρίτη φορά. Τρίτη, νομίζω, είναι. Άλλη μια χρεοκοπία για την Άννα Μαρία, η οποία πρέπει να ανοίξει pet shop σε λίγο. Για pet shop. Θα μαζέψω όλα. Έλα, έλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Τρίτη φορά. Η χρεοκοπία έχει χτυπήσει την πόρτα της Άννα Μαρίας πολλές φορές και η Άννα Μαρία άνοιξε πάντα. Είμαι ανοιχτή στον και τον κόσμο. Είσαι ανοιχτή, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αχ, τουλάχιστον είναι άνθρωπος που το βλέπει θετικά. Χρήστο, αν μου λύσεις αυτό το γρίφο, πας για τον τελευταίο γύρο με πολύ αέρα και είναι η πρώτη φορά που ο αέρας ευνοεί έναν καπετάνιο. Κανονικά. €50. Ξεκινάς με ποιο γράμμα. Το πι. Δημήτρη. Μικρές λέξεις, λίγα τα σύμφωνα. Θα ξεκινήσεις. Όχι. Για να δούμε. Μετά από τρεις χρεοκοπίες, η Άννα Μαρία έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την τύχη της στην επόμενη γυροβολιά. Και βεβαίως, θα πηγαίνει υπέροχα, αντί να χρεοκοπήσει, φέρνει 10 ολόκληρα ευρώ. Δες πόσο είναι μια εξέλιξη κι αυτή. Το ρο. Ρο. Άχ, ρε μαράκι, η ατυχία φοβερή σήμερα. Λοιπόν, ξαναγύρισε για να βρούμε τουλάχιστον το κίτρινο γράμμα, για να μπορέσεις να πάρεις μια οικονομική ανάσα, ναι. Συνδυαστικά με το MLS θα ήταν υπέροχο αυτό, δηλαδή... Πρόσεξε, 279 το κινητό τηλέφωνο, 200 το μπόνους γράμμα,
Μόνο με μια σωστή έτσι επιλογή θα μπορούσες να πάρεις κοντά ένα 500 ευρώ. Το γάμα. Όχι. Χρήστο. Μπα. Χρεοκοπείς και εσύ, πουλάκι μου. Άσα όλα. Είδαμε και αυτό. Όχι, παιδιά, το Χρήστο, να μην το λυπάστε. Χρεοκόπησε τη μοναδική φορά στο παιχνίδι που δεν είχε λεφτά πάνω του. Έλα, Δημήτρη! Η φαρμακερή τώρα! Το Λάμδα. Για να σε δω τώρα. Πάμε, ρε παιδιά, να ανέβουμε λίγο. Ο Δημήτρης έχει τη δυνατότητα να βγάλει το κίτρινο γράμμα, να πάρει 200, να λύσει το γρίφο και να ζωντανέψουμε λίγο μέχρι να φτάσουμε στον τελευταίο γύρο. Ορίστε, ένα δωρεάν φωνή, αν το θες, πάρτο. Το Φι. Δεν θέλει δωρεάν φωνή, πήρε το Φι, το οποίο έχει δύο κάτω. Στάρικα από πίσω. Μπράβο σου, και δεύτερη ευκαιρία δική σου. Προφανώς και λύνεις το γρίφο γιατί τελειώσαν τα σύμφωνα. Το ξέρεις αυτό? Γιατί από μένα το μάθες? Από σένα το μάθες. Όχι, ρε φίλε, δεν ήθελα να φέρω τέτοια από νέα. Από σένα το μάθες. Τότε κρίμα που δεν πήρες πριν τη φωνή. Πάρε μια δεύτερη ευκαιρία. Λύσε μου το γρίφο σε 5 δεύτερα ή αγόρασε ένα φωνή. Το όμικρον. Διάλεξες και φωνή που δεν υπάρχει. Πόσο πιο χάλια να πάει τύχη σήμερα. Δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία, Δημήτρη. Και καθάρισε το παιχνίδι μια για πάντα. Τώρα, ή σου παίρνω άλλα 100 ή μου το λύνεις. Το Α. Βεβαίως και έχει. Και η λογική λέει ότι τώρα το λύνεις. Η λογική. Λογική. Εσύ όχι όμως. Εσύ μήπως θα τα ξοδέψεις. Με τη λογική. Όλα για όλα. Έλα, έχεις άλλα 100 για ξόδεμα. Το Ε. Στο λέω εγώ έχει. Την κάτω ψάχνω. Σου έκανα spoiler. Αλλά το spoiler αυτό είναι σαν να ξέρεις στο Game of Thrones, στο πρώτο κύκλο θα αποκεφαλίσουν τον Ned Stark. Το λύνω. Τώρα. Η φιλική εταιρεία. Είναι, παιδιά, ο δεύτερος συνεχόμενος γύρος που λύνει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Και ο Δημήτρης είναι από τους τύπους, είναι πολύ large. Δηλαδή, είναι large, αλλά το δικαιολογείς παντού. Δηλαδή, αν έχει λεφτά ο Δημήτρης, έτσι. Τα δίνει διαφημίσεις. Σήμερα έχεις καβατζωμένο για ένα gadget από την MLS, από αυτά τα ωραία που έχει. Κάτι navigator, κάτι tablet, κάνα κινητό. Πού τα έχεις? Κάθε μέρα έχω. Και πού τα έχεις? Κρίμα είναι εκεί από πίσω. Και τι ήρθα εγώ από εδώ? Στο κοινό. Αμάρε, Τσούλια. Πάω να δώσω δώρο κοινού τώρα, όσο η Τσούλια μας δίνει πληροφορίες για το πώς μπορείτε και εσείς να γίνετε κοινό εδώ και να διασκεδάσετε μαζί μας φυσικά και ίσως φύγετε και με ένα ελληνικό gadget από την MLS. Ένα-ένα όμως τα πράγματα. Στη σειρά. Πρώτα δηλώνετε συμμετοχή. Οπότε, πρώτα θα μας καλέσετε στο 211-187-8080 ή θα μπείτε στη σελίδα μας στο www.start.gr /TV/Τροχός. Πώς το είπες αυτό, Τσούλια? Κάθετος TV, κάθετος τροχός. Όχι τόσο δύσκολο, εγώ είμαι με το τηλέφωνο ακόμα προσπαθώ. 211-187-8080. Αυτό είναι για δες, το έχω γράψει καλά. Νομίζω πως είναι σωστό. Γιατί ξέρετε, έχω κουραστεί, με ψάχνουν στον δρόμο συνέχεια. Λένε, παίρνει μου το τηλέφωνο, παίρνει μου το τηλέφωνο. Λέω, ματάκια δεν έχει, τα λέει Τζούλια, τα μιλάει, πού προσέχεις. Αλλού. Μπορεί να κάνουμε δουλειές παράλληλα. Ναι. Παράλληλα δουλειές κάνουμε. Μπορεί να συγκεντρωθούν. Ενώ από το τηλέφωνο, εγώ το θυμούνται όλοι. Δεν κοιτάει κανείς εμένα, κατάλαβες. Και είναι όλοι συγκεντρωμένοι στο τηλέφωνο. Πέμπτος γύρος. Πέμπτος γύρος και τελευταίος. Έχουμε ένα μεγάλο φαβορί σήμερα. Είναι ο Χρήστος που έχει βγάλει 2.770 ευρώ ήδη. Ο τελευταίος γύρος όμως είναι ο γύρος στον οποίο εσύ παίζεις τελευταίος, γιατί έτσι τα έφερε η ζωή, η μοίρα, κακούργα κοινωνία. Το λέω μπας και
Νιώσεις και εσύ λίγο μειονεκτικά απέναντι στους αντιπάλους που τους έχεις κατασπαράξει. Ήδη νιώθω. Ενώ ήδη η Άννα Μαρία και ο Δημήτρης με από 2-3 χρονοκοπίες ο καθένας νιώθουν πληρότητα πια. Μπορεί να αλλάξει η μοίρα σας τώρα, γιατί παίζει ο πρώτος ο Δημήτρης και στο γύρο αυτό υπάρχουν 500 ευρώ. Κατηγορία και ξεκινάμε. Εδώ θα πρέπει να βρείτε πού βρισκόμαστε. Δημήτρη, μου ανοίγουν τα γράμματα, γυρίζεις. Τώρα, αν σας πω ότι το 40 ευρώ που βλέπω μπροστά μου για τον Δημήτρη είναι και από τα μεγάλα του ποσά, το πιστέψετε? Αν δεν έχετε δει τι έγινε στους προηγούμενους γύρους, ναι, όντως είναι ένα από τα μεγάλα ποσά του Δημήτρη το 40. Το σίγμα. Είσαι πάρα πολύ τυχερό, παιδί. Πάρα πολύ. Θα τα αφήσω σχολείο στο Δημήτρη μου, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια πια για την ατυχία σου. Ελπίζω η Άννα Μαρία να αλλάξει τη μοίρα της έστω και στον τελευταίο γύρο του παιχνιδιού. Και πάει να την αλλάξει, πάει να την αλλάξει. Αλλά πάει. Το κάπα. Ωου, έχει και δύο. Κρίμα. Κρίμα, έχει και δύο. Ήταν μια καλή ευκαιρία να διπλασιάσει ένα ποσό μεγάλο. Τώρα πήρες απλά 40 ευρώ. Και τώρα άλλα 50. Το μη. Άννα Μαρία μου, αν μου το λύσεις, θα χάσεις μόνο για 2.600 ευρώ. Όχι. Τσάμπα φωνή. Θες? Όχι, θα πω το λάμδα. Μη θες. Ξαναπαίξε. Δεύτερη ευκαιρία. Στα έλεγα εγώ. Σε έχω ψυχολογήσει, Άννα Μαρία. Πάνω από 3 φορές δεν έχουμε παίξει. Στα 3 corner penalty. Έλα μου, γύρισε πάλι. Άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Τελείως. Τονί. Άλλο ένα γράμμα εκτός παιχνιδιού. Άλλο ένα γράμμα κοντά στην επιτυχία, ο Χρήστος. Διότι έχετε τόσο μεγάλη διαφορά που μόνο τα 500 ευρώ μπορούν να τον αγγίξουν. Οτιδήποτε άλλο απλά είναι γαργαλιτό. Πάλι. 80 τώρα. Το γάμα. Χρήστο, ό,τι και να γυρίσεις, πάλι πρώτος θα είσαι. Λύστο και έλα μαζί μου τελικό. Πάμε, Χριστάρα. Πολύ κοντά στο τελικό ο Χρήστος. Αρκεί να λύσει το γρίφο. Δεν θέλει τίποτα άλλο να κάνει για να διεκδικήσει το πεζό 108. Δωράκι. Αυτά ψάχνουν άλλοι, τα φέρνεις εσύ. Το ρο. Άλλη μία δώρα επιταγή, Τινιακός. Και είναι τόσο large, είναι τόσο large ο Χρήστος που έφερε τη δωρεπιταγή 300 ευρώ έπλα την Αγγλία. Αφού πήρα και πριν κι άλλη, δεν θέλω. Πάρε βρε, θα δίνουμε. Ελληνικό έπιλο, 900.gr. Εσύ μου είπες ότι είναι εδώ η φίλη σου και ήδη κάνει τη διακόσμηση στο μυαλό της, οπότε δεν παίζουμε με αυτά. Λοιπόν, όλα πάνε καλά. Χρήστο μου, 3.20 δεν μπορεί να αγοράσεις ή γύρισε η λίστα για πάμε τελικό. Θα γυρίσω. Γυρίζεις. Δεν σε λυπάμαι, μην νομίζεις. Με κοιτάς εμένα με αυτά τα μάτια, σε λυπηθούμε. Δεν πιάνε αυτά σε εμάς. Στην κοπέλα σου αυτά. Περιμένει δύο δωρεπιταγές για επίπλον. Και αυτό το έφερε, ρε παιδιά, ο άνθρωπος, δηλαδή για όνομα. Λοιπόν, μεγάλε, να κάνουμε παρέα εμείς σήμερα. Δεν ξέρω αν θα κάνεις μετά το τροχωριστή, αλλά να κυκλοφορήσουμε μαζί. Το έχεις. Ένα γράμμα. Το Δέλτα. Στην τύχη τα λέει, το βλέπετε. Ναι. Και στην τύχη δεν το έχει. Δεν σου κάνει τη χάρη η τύχη τώρα. Δημήτρη, σώσουμε τίποτα. Νόμιζα ότι είναι πολύ δύσκολο. Για την τιμή των όπλων και για να λύσεις ακόμα ένα γρίφο, γιατί έχεις λύσει κιόλας. Αυτό είναι το θέμα, ότι έλυσες γρίφους και τους έλυνες για πενταροδεκάρες. Να, ορίστε. Αν είχες τώρα πάνω σου 1.300 ευρώ και από κάτω ήταν το jackpot, θα ήσουν πρώτος. Εάν. Το χ. Έλα, κορίτσι μου. Πες με ένα γράμμα για το οποίο θα εισπράξεις 5 εκατοστάρικα. Το π. Και ήταν το τελευταίο γράμμα, οπότε το 500 ήρθε πολύ αργά, την ώρα που τα πάντα είχαν τελειώσει. Πες μου σε παρακαλώ το γρίφο και φύγε με το κεφάλι ψηλά. Όχι.
Δεν παίρνει κανένα φωνή. Τσάμπα, τώρα αφού θέλει να κερδίσει. Το Α. Α. Να φύγουμε τιμημένοι τουλάχιστον. Τώρα το βρήκα. Τώρα το έχει βρει, έτσι. Θέλει να το πει. Και να το πει. Μην βιάζει, είναι η στιγμή σου. Όλη την ώρα βλέπουμε εδώ το Χρήστο στο παιχνίδι. Είναι η στιγμή που θα λύσει γρίφο. Εσύ έλυσε τον πρώτο, νομίζω κιόλα. Την πρώτη λεξομαχία. Την πρώτη λεξομαχία, ναι. Και με σένα θα κλείσουμε. Κάτι εντυπωσιακό, απόλαυσε το, πες το αργά και βασανιστικά. Λοιπόν, καπνικαρέα. Να δούμε, γεμίζει το στόμα, έτσι, ναι. Ναι. Ερμού. Καπνικαρέα. Ερμού. Φυσικά. Μπράβο. Λοιπόν, όλοι βρήκαν γρίφους. Όλοι έδειξαν την αξία τους στον πίνακα. Αλλά ο τροχός της τύχης χαμογέλασε μόνο για το σημερινό μας φιναλίστ. Το Χρήστο που έβγαλε σχεδόν 3.000 €. Δημήτρη μου, χάρηκα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Κορίτσι μου, Άννα Μαρία, όλα τα καλά. Συνέχισε με τα τρέντι αυτά κουρέματα. Και έρχομαι σε ένα μεγάλο νικητή. Κάτσε εδώ, γιατί έρχομαι στα σημαντικά. Εντάξει, καλά πήγες κι εσύ. Αλλά η σύντροφό σου έβγαλε 2 δωρεπιτάγες για έπιπλα από τον Τινιακό. Μία. Α, τελευταία την έχασε. Την έχασα. Και πώς θα γυρίσει σπίτι τώρα. Δεν γυρνάω. Φίλε, πάλι καλά. Αν δεν γυρίσω με το 108, δεν πάω πουθενά. Ωραία, φίλε, πώς την πάτσες. Θα αναγκαστείς να φύγεις από εδώ μόνο με 2.770 €. Τελικός. Έλα. Αξιωματικός στη γέφυρα ο φίλος μου ο Χρήστος. Άρα ακόμη εγώ είμαι καπετάνιος. Χρήστο, έλα απέναντί μου για να βλέπουμε τη φουρτούνα. Λοιπόν, θα σου δώσω το τιμόνι. Έτσι είναι το τιμόνι. Στο... Τιμονιέρα, κανονικά. Τιμονιέρα, έτσι. Ναι. Θα σου δώσω την τιμονιέρα για να ξεκουραστώ σαν καπετάνιος. Κάνε κουμάντο. Καλή επιτυχία. Τους κάβους λύσατε, πώς τα λέμε αυτά. Κάβους λύσατε πάνω πόρτα, κανονικά όλα. Λοιπόν, 16 είναι ο φάκελος. Για δώσ' τον μου. Σε ευχαριστώ. Έλα δίπλα μου για να μας πει η Αλίκη στο ναυτικό την τελευταία κατηγορία. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι πρόσωπο. Ένα πρόσωπο. Ο Captain Hook. Κανονικά. Εδώ κρίνεται το αν θα ανοίξουμε το φάκελο και θα εισπράξουμε ή θα τον ανοίξουμε απλά για να τον δούμε. Σου προσφέρω γράμματα. Είναι το λάμδα, το π, το σίγμα και το τάφτα σύμφωνα, ενώ ανάμεσα στα φωνήντα σου δίνουμε το α και τα ανοίγουμε αμέσως τώρα. Μόνο στην πρώτη λέξη του προσώπου που ψάχνουμε δείχνει πολλά για το όνομα. Πάμε τα δικά σου γράμματα. Το κάπα. Το ρο. Το λάμδα. Όχι, συγγνώμη. Επίλεξε ένα άλλο. Από το τράξ σου έχει πει τα ίδια γράμματα που δώσαμε κι εμείς. Θα επιλέξει τώρα κάτι άλλο. Μη. Μανούβρα. Κανονικά. Και ένα φωνή. Πλην του Α βεβαίω. Και πλην του Α. Το λέω ή θα το έλεγε εσύ. Το γιώτα. Ωραία. Πάμε. Διπλό ρο. Ένα γιώτα. 10 δευτερόλεπτα για ένα πρόσωπο. Ανδρέας. Ξεκινάμε. Πες το δυνατά. Ανδρέας. Ανδρέας. Δυστυχώς. Παρακαλώ. Περίκη. Ανδρέας Γεωργίου, Μπρούσκο, σκηνοθέτης το τατουάζ τώρα. Ένα χειροκρότημα, ήμασταν πολύ κοντά. Νομίζω ότι το έψιλον θα σε είχε δικαιώσει πολύ περισσότερο και από το όμικρον, για να βρεις τον Ανδρέα Γεωργίου τον ηθοποιό, ο οποίος λάμπει καθημερινά τα τελευταία χρόνια στις οθόνες μας, αλλά εσείς τα καράβια και θαλασσοπνίγεσαι. Και δεν βλέπουμε. Τι να κάνει, θαλασσοπνίγεσαι, αλλά μην να έγινε, έτσι. Έτσι, κανονικά, ναι. Λοιπόν, αυτός είναι, παιδιά, ένα χειροκρότημα 2.770. Δεν είναι διόλου άσχημα. Ήρθε με την παρεούλα εδώ πέρα. Έχει πάρει και τώρα επιταγή για έπιπλα για τη σύντροφο. Μια χαρά θα περάσετε. Έχουν κάτι χαμόγελα οι φίλοι σου μέχρι εδώ, σαν τον Τζόκερ. Περιμένω να κεράσω, καταλάβεις τι γίνεται. Φίλε, με 2.770 δεν κερνάς. Πάτε και διακοπές όλοι μαζί, πλάκα μου κάνεις τώρα. Λοιπόν, οπότε μικρή σημασία έχει εδώ. Θα μπορούσες να αυξήσεις το ποσό αυτό ή να. Μάλλον να μην.
Ξου. Ήταν ένα μεγάλο ποσό, αλλά δεν ήταν το αυτοκίνητο, ήταν 5.000 ευρώ. Αλλά φεύγει από εδώ με 2.770, γιατί όποιος γυρίζει, έτσι είναι εδώ. Κερδίζει. Καλό απόγευμα σε όλους.